Κύριοι βουλευτές, θα προσπαθήσω σε αυτά τα 18 λεπτά να πω ό,τι μπορώ και άρα θα επικεντρωθώ λόγω του περιορισμένου χρόνου κυρίως στις διατάξεις για την ηθαγένεια. Θέλω να δηλώσω καταρχήν ότι όπως θα ξέρετε ότι είναι το πρώτο νομοσχέδιο που καταθέτει το Υπουργείο μας και αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση γι' αυτό, δεδομένου ότι το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια αποτελούσε μια νομική εκκρεμότητα για το κράτος, αποτελούσε υπόσχεση προς μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ζει στη χώρα μας, δηλώθηκε ως κεντρικό στόχος στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο υλοποιείται αυτή η υπόσχεση, δεδομένου ότι όπως όλοι γνωρίζετε, από το 2013 δεν υπήρχε νόμος που να ρυθμίζει τα ζητήματα της ηθαγένειας των παιδιών δεύτερης γενιάς. Διότι σύμφωνα με την 460 του 2013, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές οι σχετικές διατάξεις που είχαν περιληφθεί για τα παιδιά δεύτερης γενιάς στο νόμο 3838 του 2010 και από τότε υπήρξε αυτό το νομικό κενό με αποτέλεσμα κάποια παιδιά που πρόλαβαν πήραν την ηθαγένεια, κάποιες άλλες αιτήσεις έμεναν εκκρεμείς έως τώρα και κάποια άλλα παιδιά δεν πρόλαβαν καν να κάνουν αιτήσεις. Έτσι υπήρχε μια ματαιωμένη κοινωνική προσδοκία και περιμένανε όλοι αυτή τη ρύθμιση για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν και να αποδείξουμε και σαν κυβέρνηση και σαν κράτος και σαν πολιτεία ότι ενδιαφερόμαστε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική ομάδα. Θέλω να πω κάτι σαν απολογισμό ότι στις επιτροπές που συνεδριάσαμε νομίζω ότι όσοι τις παρακολούθησαν ότι έγινε ένας πολύ γόνιμος διάλογος, έγινε μια πλούσια αντιπαράθεση γύρω από όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου και ακόμα και οι διαφωνίες έμειναν σε ένα επίπεδο που νομίζω ότι βοήθησε την κατανόηση των διατάξεων και στις θέσεις όλων των κομμάτων γύρω από τα ζητήματα που ρυθμίζονται από το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια. Θέλω ξεκινώντας να πω ότι εμείς τι λάβαμε υπόψη μας ξεκινώντας να καταρτήσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Λάβαμε υπόψη πρώτα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όχι γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υποταχθούμε στη δικαστική εξουσία είτε σαν κυβέρνηση, σαν εκτελεστική εξουσία είτε να το προτείνουμε και αυτό στην νομοθετική εξουσία, αλλά γιατί θέλαμε να φτιάξουμε ένα νόμο που να αντέχει στον χρόνο. Θέλαμε να μην μπει το νόμος που θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή σε νέα δικαστική περιπέτεια. Θέλαμε οι διατάξεις αυτού του νόμου να ισχύσουν για χρόνια και να μπορούν αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν την ηθαγένεια, να γίνουν Έλληνες πολίτες και να μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους στη χώρα μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν και μόνο υπολογίσαμε όλες τις ρυθμίσεις που αφορούσαν στην αντισυνταγματικότητα όπως την όρισε η απόφαση 460 του 2013. Το δεύτερο που λάβαμε υπόψη μας ήταν τις απόψεις που είχαν εκφράσει δημόσια τα κόμματα. Δεν θέλαμε να φτιάξουμε ένα νόμο που θα είναι και θα αποτυπώνει το ιδεολογικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλαμε να φτιάξουμε ένα νόμο που να απηχεί τις ποικίλες απόψεις που υπάρχουν γύρω από αυτό το ζήτημα από όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής. Έτσι λάβαμε υπόψη μας και τις εκφρασμένες απόψεις των κομμάτων. Λάβαμε υπόψη μας ένα νομοσχέδιο που είχε έτοιμο η προηγούμενη κυβέρνηση προς ψήφιση και πήραμε αυτούσιες κάποιες διατάξεις από αυτό και λάβαμε φυσικά υπόψη μας τις ανεξάρτητες αρχές που έχουν μιλήσει από το 2010, από το 2013 αλλά και πρόσφατα γύρω από την ανάγκη ρύθμισης των ζητημάτων αυτών για τα παιδιά δεύτερης γενιάς
Και τέλος, λάβαμε υπόψη μας την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις μεταναστευτικές οργανώσεις, τους ίδιους τους ανθρώπους που περιμένουν με αγωνία για τη ρύθμιση της ζωής τους. Αυτό προφανώς μας πήρε χρόνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάναμε και συναντήσεις πριν καταθέσουμε το νομοσχέδιο με όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, ακριβώς για να λάβουμε υπόψη και τη δική τους γνώμη. Δηλαδή, αποφασίσαμε να προβούμε σε μία διαδικασία ώστε αυτό το νομοσχέδιο να τύχει μιας ευρείας πλειοψηφίας, γιατί πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά απλά τα παιδιά δεύτερης γενιάς, αλλά αφορά την ίδια τη δημοκρατία, την ίδια την κοινωνική συνοχή, και θέλαμε να υπάρχει μια μεγάλη πολιτική συνένεση μέσα στη Βουλή, όπως θέλουμε να υπάρχει και μια μεγάλη κοινωνική συνένεση στην κοινωνία. Αυτό θεώρησα ότι είμαι υποχρεωμένη να σας το πω, ώστε να το λάβετε υπόψη σας και να το συνυπολογίσετε και στις θέσεις που θα εκφράσετε, αλλά κυρίως στην ψήφο που θα δώσετε. Στη συνέχεια θέλω να σας να εξομολογηθώ ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου όπως έχουν κατατεθεί δεν απηχούν την ιδεολογική άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως θα έχετε καταλάβει, έχουμε δεχτεί μεγάλη κριτική για τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει, διότι δεν θεωρούνται ότι είναι ούτε ριζοσπαστικές, ούτε ικανοποιούν το σύνολο των ανθρώπων, των παιδιών που ζουν στη χώρα μας. Παρά τα αυτά, εμείς επιμένουμε σε αυτή την γραμμή, την ισορροπημένη όπως τη λέμε, γιατί τη θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστική, τη θεωρούμε ότι είναι βιώσιμη και τη θεωρούμε ότι είναι και ανθρώπινη. Με αυτή την έννοια κάναμε ακριβώς και αυτή την επιλογή. Πιστεύουμε ότι σύμφωνα με τις ανάγκες πρέπει να νομοθετεί ένα κράτος και οι ανάγκες των παιδιών να ρυθμιστεί η ζωή τους είναι αυτές που μας καθοδηγούν στο να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την ηθαγένειά τους. Όλες οι ένομες τάξεις της Ευρώπης, πολύ πριν από μας και ανεξαρτήτως ιδεολογίας, ψήφισαν διατάξεις για την ηθαγένεια των παιδιών, πολύ πιο ανοιχτές από τις δικές μας, χωρίς να έχουμε καμία ιδεολογική συγγένεια με τις κυβερνήσεις που τις πρότειναν. Αντίθετα, θα έλεγα ότι οι κυβερνήσεις που θέσπισαν αυτές τις διατάξεις έχουν ιδεολογική συγγένεια με άλλες πτέρυγες της Βουλής, που ενδεχομένως αντιτάσσονται σήμερα κατά ένα μέρος στις διατάξεις του νομοσχεδίου μας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τελικά, μετά το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα που ξεκίνησε από το 1990, όλες οι ένομες τάξεις του κόσμου υποχρεώθηκαν να ρυθμίσουν το ζήτημα της ηθαγένειας των παιδιών. Όταν διαμορφώνεται ένα κοινωνικό ζήτημα, όταν οι ομάδες που αναζητούν μια ρύθμιση γίνονται πλειοψηφικές, τότε ο νομοθέτης αποφασίζει να ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα. Έτσι υποχρεώθηκαν και χώρες που ήταν πολύ φανατικές της θεωρίας και της καταγωγής και της ηθαγένειας του αίματος να μπουν σε ρυθμίσεις που αλλίωναν αυτό τον αρχικό χαρακτήρα και πρημοδοτούσαν το δίκαιο του εδάφους. Εμείς, όπως θα δείτε και στις διατάξεις, δεν παίρνουμε θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι ο διάλογος αυτός ήταν άγωνος που έγινε το 2010, γιατί στην πραγματικότητα χώρισε σε στρατόπεδα πάνω σε ιδεολογικά ζητήματα. Ποιος είναι με το δίκαιο του αίματος, ποιος είναι με το δίκαιο του εδάφους, τι εννοούμε με τη λέξη έθνος, τι εννοούμε με τη λέξη λαός. Και εδώ γίναν σεμινάρια επί σεμιναρίων, χωρίς να λάβουμε υπόψη την κοινωνική ανάγκη που προκύπτει για τη ρύθμιση της ζωής, της επιβίωσης και του μέλλοντος των παιδιών, των μεταναστών της πρώτης γενιάς που ήρθαν στη χώρα μας και αναζητούν τη δική τους ζωή, πώς θα τη ρυθμίσουν στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν με αυτά τα ζητήματα
Να πω και να ξεκινήσω ότι για μας η ηθαγένεια δεν αποτελεί κάποιο δώρο ή κάποιο προνόμιο ή κάποιο έπαθλο που δίνουμε σε κάποιους, γιατί κάτι είναι παιδιά μεταναστών. Αποτελεί μια ανάγκη και μια υποχρέωση του κράτους σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει εδώ, που έχουν σπουδάσει εδώ, που έχουν γεννηθεί εδώ και που είμαστε υποχρεωμένοι να αποδώσουμε την ηθαγένεια, δεδομένου ότι από όλο το πλέγμα των νόμων, των διατάξεων που έχει ο κώδικας ελληνικής ηθαγένειας, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Και σας λέω λοιπόν συγκεκριμένα. Σύμφωνα με τον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, σε 7 χρόνια ένας μετανάστης, δηλαδή ο μετανάστης πρώτης γενιάς, μπορεί να ζητήσει την πολιτογράφησή του και να γίνει Έλληνας πολίτης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη διάταξη, έχει βέβαια αυστηρές προϋποθέσεις να μένει νόμιμα στην Ελλάδα, να έχει αυτές τις γνωστές βαριές άδειες όπως τις λέμε, άδεια ορίστου χρόνου κλπ, να μην έχει διαπράξει αδικήματα, να έχει ενταχθεί στην κοινωνία, να γνωρίζει την ελληνική ιστορία κλπ. Εν πάση περιπτώσει όμως έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση. Αυτός λοιπόν, ο οποίος του δίνει το ελληνικό κράτος το δικαίωμα σε 7 χρόνια να γίνει Έλληνας, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να μην δίνει το ίδιο δικαίωμα στα παιδιά αυτού του ανθρώπου ή σε άλλα παιδιά που είτε γεννήθηκαν εδώ είτε ήρθαν μικρά εδώ και φίτησαν στα ελληνικά σχολεία. Δεύτερη διάταξη που υπάρχει μέσα στον κώδικα ηθαγένειας είναι αυτή που ορίζει ότι τα εγγόνια της πρώτης γενιάς αποκτούν αυτόματα την ελληνική ηθαγένεια. Δηλαδή ο νομοθέτης θεωρεί ότι μετά από 2 γενιές δεν χρειάζεται καμία προϋπόθεση για να γίνουν τα παιδιά Έλληνες πολίτες. Δεύτερη διάταξη. Τρίτη διάταξη που συνδέεται με την προηγούμενη. Αυτός που πολιτογραφείται Έλληνας στα 7 χρόνια που έχει δικαίωμα, τα παιδιά του, εφόσον είναι ανήλικα, αποκτούν αυτόματα την ελληνική ηθαγένεια. Είτε έχουν σπουδάσει σε ελληνικά σχολεία, είτε δεν έχουν σπουδάσει. Είτε έχουν κάνει 6 τάξεις σχολείου, είτε έχουν κάνει 9, είτε έχουν τελειώσει όλο το λύκειο, είτε έχουν πάει πανεπιστήμιο, είτε οτιδήποτε. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν, όταν υπάρχουν αυτές οι διατάξεις μέσα στον κώδικα ηθαγένειας, που δεν τον θεώρησε αντισυνταγματικές κανένα δικαστήριο, που ισχύουν όλα αυτά τα χρόνια και που διάφοροι μετανάστες έχουν κάνει χρήση αυτών των διατάξεων, να λέμε σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, που οι πραγματικότητες έχουν διαφοροποιηθεί, που έχουμε δει ότι οι μετανάστες αυτοί που απόμειναν τελικά στη χώρα μας και δεν σηκώθηκαν να φύγουν μέσα στην κρίση που ζούμε όλοι, έχουν αποδεδειγμένο τεκμήριο ότι θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Και θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα κυρίως γιατί θέλουν να μείνουν τα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά τους δεν έχουν καμία πατρίδα για να γυρίσουν. Τα παιδιά τους γεννήθηκαν εδώ, είτε ήρθαν μικρά εδώ. Τα παιδιά τους σπούδασαν στα ελληνικά σχολεία, γνωρίζουν μόνο την ελληνική γλώσσα. Δεν γνωρίζουν άλλη πατρίδα, δεν γνωρίζουν άλλη γλώσσα. Τα παιδιά χτίζουν τη ζωή τους με βάση τα πρότυπα που έχουν οι συνομήλικοί τους και όχι με βάση τα πρότυπα που έχουν οι γονείς τους. Κατά συνέπεια, αυτά τα παιδιά δεν μπορεί να τα πάρει κανείς μετανάστης να τα πάει πίσω στη χώρα του. Γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι δυστυχισμένα εκεί, θα είναι ξένα. Έτσι, ακόμα και όταν δεν έχουν δουλειά, ακόμα και όταν κινδυνεύανε με την προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς ανανεωμένη άδεια, να πάνε σε κέντρα κράτησης, επιμένανε να μείνουν εδώ για το καλό των παιδιών τους. Εμείς τι λέμε ακριβώς σε αυτούς τους μετανάστες που παρόλα τα εμπόδια, παρόλες τις αντιξοότητες επιμένουν να μένουν στην Ελλάδα και όχι μόνο να μένουν στην Ελλάδα αλλά να εκφράζουν όσο τα παιδιά τους είναι ανήλικα τη βούλησή τους,
το παιδί τους να γίνει Έλληνας, να αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια. Όταν λοιπόν είναι αυτό το πλέγμα των νόμων, είναι αυτό το πλέγμα του κώδικα ηθαγένειας, δηλαδή ότι προβλέπει ότι την ηθαγένεια την αποκτάμε είτε με γέννηση, είτε με αίτηση, είτε με πολιτογράφηση, θα πρέπει σαν νομοθετικό σώμα, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 4, παράγραφος 3 του Συντάγματος, που λέει ότι νόμος ορίζει ποιος είναι Έλληνας, να δούμε αυτή τη μεγάλη δυνατότητα που μας δίνει το Σύνταγμα και να καθορίσουμε εμείς, και αυτός να είναι αποκλειστικά ο διάλογος, ποιους θεωρούμε ότι μπορούμε να περιλάβουμε μέσα στην έννοια του λαού και της λαϊκής κυριαρχίας. Είναι αυτά τα παιδιά τμήμα του λαού μας? Ζούνε όπως ζουν τα δικά μας παιδιά? Έχουνε τις ίδιες αγωνίες? Έχουνε τις ίδιες ίσως λίγες χαρές? Έχουνε το ίδιο μέλλον? Σχεδιάζουν τη ζωή τους όπως σχεδιάζουν και τα δικά μας παιδιά? Να τελειώσουν το σχολείο, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να βρουν μια δουλειά, να κάνουν μεταπτυχιακά, μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες? Είναι ολόιδια η ζωή τους. Δεν διαφέρουν σε τίποτα. Είναι τα παιδιά των μεταναστών μετανάστες? Δεν είναι μετανάστες. Οι γονείς τους είναι μετανάστες. Τα παιδιά είτε γεννήθηκαν εδώ, είτε ήρθαν πολύ μικρά εδώ και δεν γνώρισαν άλλη πατρίδα. Δεν θυμούνται καν από πού ήρθαν αυτά που ήρθαν πολύ μικρά εδώ. Άρα η μόνη πατρίδα είναι αυτή, η Ελλάδα. Εδώ που ζήσαν, εδώ που γνώρισαν τον εαυτό τους, εδώ που γνώρισαν τον κόσμο. Μπορούμε να στερήσουμε σε αυτά τα παιδιά την ηθαγένεια? Και άρα γιατί είναι η ηθαγένεια? Γιατί είπαμε και στην Επιτροπή, επειδή ήταν πολλά τα σχόλια που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν νομικά και ούτε τους υποχρεώνουμε να το γνωρίζουν, που συγχαίουν την έννοια της υπηκότητας με την ηθαγένεια. Λοιπόν, στη νομική, στο νομικό μας σύστημα, η ηθαγένεια και η υπηκότητα είναι το ίδιο πράγμα. Η υπηκότητα είναι μια λέξη που έρχεται από το παρελθόν, όταν υπήρχε βασιλεία και υπήκοοι πάντα ύπαταν κάτω από το βασιλιά και τον ηγεμόνα και υπάκουαν σε αυτόν. Ο κώδικας μας λέγεται κώδικας ελληνικής ηθαγένειας. Δεν είναι κώδικας υπηκότητας. Το αν και ποια είναι η ετυμολογία δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς τώρα ρυθμίζουμε με νομικό τρόπο το πώς και με ποιους όρους μπορεί να γίνει κάποιος Έλληνας. Λοιπόν, η ηθαγένεια λοιπόν τι είναι? Είναι ο νομικός δεσμός που συνδέει έναν άνθρωπο με το κράτος στο λαό του οποίου επιθυμεί να ανήκει. Αυτό είναι στεγνά με βάση την επιστήμη, την νομική, αλλά και όλη την ιστορική διαδρομή και την ομολογία των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, ο όρος ηθαγένεια. Αυτό και μόνο. Και ενώ μέχρι τώρα έχουμε ανθρώπους που έχουν μόνο υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος, φορολογικές, υπακοής, ρύθμιση στους νόμους, να πηγαίνουν να ανανεώνουν τις άδειές τους, να κάνουν αυτό ή εκείνο, με την ηθαγένεια αποκτούν και δικαιώματα. Αυτό όπως έχουν οι υπόλοιποι Έλληνες. Αυτό σημαίνει ηθαγένεια. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι ξεκαθαρίζοντας και απομυθοποιώντας κάποια πράγματα, γιατί τα έχουμε μυθοποιήσει και μάλιστα με ιδεολογικό πρόσημο. Και αυτό είναι το επικίνδυνο για την κοινωνική συνοχή. Εγώ καταλαβαίνω, έχουμε ιδεολογικές διαφορές όλοι μεταξύ μας. Και γι' αυτό δεν ερχόμαστε εδώ να κάνουμε ιδεολογική αντιπαράθεση. Αυτό που πρέπει να απαντήσουμε είναι, υπάρχει κοινωνική ανάγκη να ρυθμίσουμε το ζήτημα της ηθαγένειας των παιδιών, ναι ή όχι? Ένα το κρατούμε. Σε αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί δεν υπάρχει κανένα κόμμα πλην της Χρυσής Αυγής που να λέει ότι δεν πρέπει να ρυθμίσουμε την ηθαγένεια των παιδιών. Σας
Συγχαρητήρια. Αυτοθαυμαζόσαστε. Λοιπόν, αυτό που μας χωρίζει είναι με ποιες προϋποθέσεις θα την αποκτήσουν. Σε ποια ηλικία και με ποιους όρους. Εκεί λοιπόν πρέπει να αναπτυχθεί, κατά τη γνώμη μου, όλη η επιχειρηματολογία. Διότι αν συμφωνούμε στο μείζον, που είναι μεγάλη πρόοδος κατά τη γνώμη μας, το γεγονός ότι όλα τα κόμματα αποδέχονται πια ότι τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν ηθαγένεια. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πρόοδος και της πολιτικής και της κοινωνίας, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σαν ένα σημαντικό γεγονός όλοι μας και όλες μας, γιατί αυτό δείχνει και την πρόοδό μας και το νέο πολιτισμό που διαμορφώνεται και τα νέα δεδομένα, πώς θα ενσωματώνουμε στην πολιτική μας, στη συνείδησή μας, στο πρόγραμμά μας και στο μέλλον μας. Οπότε εκεί ανοίγεται το δεύτερο μεγάλο ζήτημα. Πότε πρέπει να πάρουν την ηθαγένεια τα παιδιά? Και εδώ είμαι υποχρεωμένη να ανοίξω το δεύτερο μεγάλο μέρος της συζήτησής μας, ενώ έχω πάει στα 21 λεπτά. Αλλά θα τα πω πολύ σύντομα, ώστε να αφήσω και χρόνο, μια και έχουμε και ώρα λήξης της συνεδρίασης, για να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτίνες μας. Δεν έχω. Ωραία. Τελείωσε, κύριε Υπουργό. Όχι, πίνω νερό. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το Συμβούλιο Επικρατείας στην απόφασή του, την οποία να τη διαβάσετε προσεκτικά θα το δείτε, δεν αποφάνθηκε ποτέ ότι τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα δεν αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία για την οποία υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης. Αντίθετα, είπε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα και αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια πρέπει να θέσουμε περισσότερες προϋποθέσεις από αυτές που έθετε ο νόμος 3838 του 2010. Έτσι λοιπόν, εμείς με βάση αυτή την απόφαση είπαμε, αφού θεωρήθηκε αντισυνταγματικό το να πάρει ένα παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από ένα γονέα που έχει 5 χρόνια νόμιμη διαμονή στη χώρα, δεν θεωρείται επαρκές κριτήριο για να πάρει την ηθαγένεια, εμείς οδηγηθήκαμε στην εξής ρύθμιση. Να πούμε ότι ένας γονέας πρέπει να έχει 5 χρόνια, τουλάχιστον ο ένας, νόμιμη διαμονή στη χώρα και το παιδί να έχει φτάσει 6 χρονών για να εγγραφεί στην πρώτη δημοτικού και κατά το χρόνο της δήλωσης για να αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια θα πρέπει τουλάχιστον ο ένας γονέας να διαθέτει άδεια αορίστου χρόνου, επιμακρών διαμένοντος, ευτό, πρόσφυγα κλπ. Κλπ. Λέω τις βασικές πρώτες άδειες. Τι σημαίνει αυτό? Λέμε λοιπόν ότι ένα παιδί, εάν όλα πάνε καλά, θα πρέπει ο γονιός του να ζει στην Ελλάδα τουλάχιστον 11 χρόνια για να πάρει το παιδί του ηθαγένεια. Εάν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε αυτόματα η μεταφορά του δικαιώματος γίνεται μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει γεννήσει το παιδί του πριν τα 5 χρόνια της νόμιμης παραμονής του στη χώρα, τότε το δικαίωμά του δεν θα ασκηθεί στα 5, αλλά στα 10 χρόνια. Νομίζω ότι αυτή η διάταξη είναι ιδιαιτέρως αυστηρή. Έχουμε δεχτεί σοβαρότατη κριτική, γιατί κατά τη γνώμη και των ανεξάρτητων αρχών θα αποκλείσουμε πολλούς ανθρώπους από το να αποκτήσουν τα παιδιά τους ηθαγένεια. Και ταυτόχρονα, όπως σας εξήγησα πριν, ενώ μπορεί κάποιος να πολιτογραφηθεί στα 7 χρόνια και το παιδί του να πάρει αυτόματα ελληνική ηθαγένεια, εμείς με τη διάταξη αυτή το μεταφέρουμε στα 11 χρόνια. Γιατί λοιπόν είναι ανάγκη πρώτον να ρυθμίσουμε σαν ιδιαίτερη κατηγορία τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα?
Γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα είναι πράγματι μια κατηγορία που εκπροσωπείται από τους γονείς αναγκαστικά, γιατί είναι ανήλικα, όπως και όλα τα άλλα ανήλικα, εκτός από αυτούς που τελειώνουν το πανεπιστήμιο και τα ΤΕΗ, αλλά ο γονέας είναι ριζωμένος στην ελληνική κοινωνία και εκφράζει αυθεντική βούληση ώστε το παιδί του και αυτό να μείνει και να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία. Ποιες είναι οι πρώτες απαντήσεις? Έχουμε την έκθεση της ΚΕΝΕ. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί θα πρέπει να θυμηθείτε και τι έγινε το 2010. Η έκθεση της ΚΕΝΕ λέει ότι οι διατάξεις που προτείνουμε είναι συμβατές με το Σύνταγμα και την απόφαση 460 του 2013. Χθες βγήκε και η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία επίσης λέει τα ίδια πράγματα. Κατά συνέπεια, επειδή στην Επιτροπή υπήρχαν διάφοροι συνάδελφοι που λέγανε ότι και αυτός ο νόμος θα κηρυχθεί αντισυνταγματικός, ήθελα, εκτός από το να τους καλέσω να διαβάσουν την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, να τους παραπέμψω να διαβάσουν προσεκτικά και την έκθεση της ΚΕΝΕ και την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής. Εμείς αισθανόμαστε ικανοποίηση και για τις δύο αυτές εκθέσεις, γιατί ο στόχος μας είναι να ψηφιστεί ένας νόμος που να αντέχει στο χρόνο. Δεν θέλουμε να βάλουμε σε περιπέτεια ξανά τα παιδιά, δεν θέλουμε να δημιουργηθούν νέες ματαιωμένες κοινωνικές προσδοκίες. Και αυτό μας χαροποιεί, αν και θεωρούμε πράγματι ότι δεν έχουμε νομοθετήσει με βάση αυτό που θα θέλαμε. Λοιπόν, γιατί λοιπόν χρειάζεται ένα παιδί από νωρίς, δηλαδή από την ηλικία των 6 ετών στην καλύτερη περίπτωση, να αποκτήσει την ηθαγένεια? Γιατί ένα παιδί αποκτά συνείδηση του εαυτού του και του κόσμου σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αθανασίου, παρακαλώ μην διακόπτετε την αγορήτρια υπουργό. Και ελάτε, κύριε υπουργέ, τελειώνετε. Λοιπόν, με διέκοψε ο κύριος Αθανασίου. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας. Εντάξει, όχι, δεν πειράζει. Εσείς δεν διακόπτετε, είσαστε ευγενείς άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας. Κύριε υπουργέ, ελάτε, κύριε υπουργέ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, για να τελειώσω, πάω στα 30 λεπτά, έχω άγχος. Δεν υπάρχει κανένας επιστήμονας που να λέει και να ισχυρίζεται ότι τα παιδιά αποκτούν συνείδηση του εαυτού τους και των άλλων σε μεγαλύτερη ηλικία. Η εθνική συνείδηση, η κοινωνική συνείδηση, δηλαδή οι ταυτότητες που αποκτούμε σαν άνθρωποι, ότι είμαι Έλληνας ή είμαι Βούλγαρος ή είμαι Γάλλος, αποκτάται από τα πρώτα βήματα της ζωής ενός ανθρώπου. Τότε λοιπόν, τότε έχει ανάγκη το παιδί που μπαίνει στην πρώτη ομαδική ζωή να έχει συνείδηση ότι είναι Έλληνας. Τότε πρέπει να έχει αυτή την ηθαγένεια για να μπορεί να μην διαφέρει από τα άλλα παιδιά, γιατί δεν διαφέρει από τα άλλα παιδιά, και για να μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την κοινότητα χωρίς να μπορεί να δεχτεί διαφοροποιήσεις, διαχωρισμούς, αποξένωση ή άλλου τύπου συμπεριφορές πιο ακραίες. Άρα, επιστημονικά θεωρούμε ότι αυτή η ηλικία είναι που αρμόζει σε ένα παιδί να πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Είπε και ο κύριος Αθανασίου, το λένε και άλλοι, ποιος μας εγγυάται ότι ένα παιδί που θα γραφτεί στην πρώτη δημοτικού δεν θα πάρει την ηθαγένεια και θα σηκωθεί να φύγει. Και με αυτό το προνόμιο της ελληνικής ηθαγένειας και αυτός και μετά τα παιδιά του και τα εγγόνια του θα είναι Έλληνας και θα μας έχει κοροϊδέψει. Καταρχήν να πω μια γενική αρχή. Δεν νομοθετούμε με βάση μια εξαίρεση που μπορεί να υπάρχει, που και εγώ δεν μπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια περίπτωση.
Ο νομοθέτης ρυθμίζει γενικές κατηγορίες ανθρώπων, γενικές ανάγκες και απευθύνεται για να ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να υπάρχει μετανάστης ο οποίος έχει έρθει στη χώρα μας, έχει υποστεί τόσα δεινά. Προφανώς έχει έρθει πριν αποκτήσει νόμιμη παραμονή 5 χρόνων, τουλάχιστον προ 7 ή 10 χρόνια. Άρα ήρθε ένας μετανάστης στην Ελλάδα. Έζησε παράνομα με ό,τι σημαίνει αυτό. 7 με 10 χρόνια στη χώρα μας. Πήρε τελικά την νομιμότητα. Έζησε και 5 χρόνια νόμιμος. Πάμε στα 15. Έκανε και παιδί. Και το μεγάλωσε μέχρι τα 6 χρόνια. 15 συν 6, 21. Και μετά από 21 χρόνια, αφού έχει υποστεί τις μέγιστες ταλαιπωρίες, αφού το παιδί του έχει γίνει Ελληνάκι, ξαφνικά αυτός τρελάθηκε και είπε, τώρα που πήρα αυτή τη μεγάλη ηθαγένεια με την οποία θα γίνω Ευρωπαίος ή δεν ξέρω τι θα σκέφτεται, θα σηκωθώ να φύγω, θα βγάλω το παιδί μου από το δημοτικό, δεν ξέρει άλλη γλώσσα, δεν ξέρω που θα το πάω, γενικά θα φύγω και θα καταστρατηγήσω τον νόμο. Νομίζω ότι μιλάμε για απίθανες περιπτώσεις, τις οποίες ο νομοθέτης δεν μπορεί να τις ελέγξει, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι ανοιχτή, αν μπορείτε να μου βρείτε ελεγκτικούς μηχανισμούς που θα προβλέπουν και θα ελέγχουν ότι κάποιο παιδί μπορεί να τελειώσει το δημοτικό ολόκληρο και να παρακολουθούμε, αφού θα έχει πάρει την ηθαγένεια, ότι δεν κάνει κατάχρηση αυτού του δικαιώματος, είμαι πάρα πολύ πρόθυμη να το περιλάβω στις διατάξεις. Αρκεί να είναι νομικά εφαρμόσιμη. Ποιος θα το ελέγχει, με ποια κριτήρια, ανά πόσα χρόνια και όλα αυτά τα ζητήματα που απαιτούνται για μια νομική ρύθμιση και μια διοίκηση που θα την επιβαρύνουμε ακόμα και με κάτι άλλο. Λοιπόν, επειδή προχωράω, έχω φτάσει στα 32 λεπτά και αισθάνομαι άσχημα, θα ήθελα τέλος να σας πω ότι αφού επιχειρηματολόγησα γιατί υπάρχει ανάγκη στα μη παιδιά, τα ανήλικα που γεννιούνται να αποτελούν, στην Ελλάδα να αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία, και είπα την επιχειρηματολογία, υπάρχουν και πολλά άλλα να σας πω, αλλά τώρα δεν έχει σημασία. Δεν θα μιλήσω για τις άλλες δύο κατηγορίες, δηλαδή των παιδιών που τέλειωσαν την εννιαετή εκπαίδευση και το λύκειο στη χώρα μας, ή τα παιδιά που τέλειωσαν το λύκειο και ΑΕΗ ή ΤΕΗ στη χώρα μας, γιατί όλες οι πτέρυγες της Βουλής πλην της Χρυσής Αυγής συμφωνούν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Αντίθετα, θα διευκολύνω με κάποια νομοτεχνική ρύθμιση να ψηφιστούν αυτές οι διατάξεις, διαχωρίζοντάς τες από τη διάταξη που προβλέπει την απόδοση ηθαγένειας με τη γέννηση, ώστε να μπορούν όσοι συμφωνούν με τις άλλες δύο διατάξεις. Δεν το ακούσατε, λέω. Επειδή όλοι οι συμπτέρυγες της Βουλής συμφωνούν με την απόδοση ηθαγένειας μετά την εννιαετή εκπαίδευση και το λύκειο και μετά το πανεπιστήμιο ή τα ΤΕΗ, θα διαχωρίσω αυτές τις διατάξεις ώστε να διευκολύνω κάποιες πτέρυγες της Βουλής να ψηφίσουν τουλάχιστον τις δύο διατάξεις και να ψηφίσουν όχι, αν δεν θέλουν, στην πολύ πρώτη σωστά, διάταξη. Ωραία, κύριε. Μάλιστα. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα όμως παρά τα αυτά εγώ να σας πιέσω όσο μπορώ ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα μικρά παιδάκια που γεννιούνται στη χώρα μας να γίνουν από πολύ νωρίς ισότιμοι Έλληνες πολίτες, μην προκαταλαμβάνω ενδεχομένως κάποια επιχειρήματα, μη συγχαίετε τους μετανάστες της πρώτης γενιάς που είναι στη χώρα μας από το 1990 και μέχρι το 2000 με το νέο κύμα εισόδου προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας. Πρέπει να ξέρετε ότι τα χαρακτηριστικά του νέου προσφυγικού ρεύματος είναι τελείως διαφορετικά. Αυτοί που εισέρχονται δεν θέλει να μείνει κανείς στην Ελλάδα, όχι μόνο γιατί είναι Ελλάδα της κρίσης, όχι μόνο γιατί δεν βλέπουν τη ζωή τους εδώ να βελτιώνεται,
αλλά γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει και υποστήριξη ούτε στις διαδικασίες υποδοχής, φιλοξενίας, ασύλου κλπ. Και όλοι σπέβδουν να φύγουν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Κατά συνέπεια, και αυτό βοηθάει να καταλάβουμε την επιμονή των μεταναστών πρώτης γενιάς σε σχέση με το νέο προσφυγικό ρεύμα που έρχεται από εμπόλεμες περιοχές και αναζητά διέξοδο στη Δυτική Ευρώπη και δεν θέλει να ριζώσει στη χώρα μας. Και μόνο με αυτό θα έπρεπε να αποδώσουμε αυτή την ηθαγένεια στους ανθρώπους αυτούς που με τόση επιμονή και τόσα δεινά επέλεξαν να μείνουν στη χώρα και να δηλώσουν τη βούλησή τους να γίνουν τα παιδιά τους Έλληνες. Τώρα, κάποια επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει αυτονομία βούλησης των παιδιών κτλ. Νομίζω ότι δεν αντέχουν σε νομική κριτική και τα προσπερνώ και επιφυλάσσομαι να παρέμβω σε όποιο σημείο κρίνω ότι θα βοηθήσω με την παρέμβασή μου σε μια πιο γόνιμη συζήτηση. Αναγκαστικά παραλείπω τις οδηγίες, παραλείπω τις αλλαγές στο μεταναστευτικό κώδικα, κυρία Υπουργός, ελάτε, για να μπορέσω να δώσω χώρο και χρόνο σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ. Το λόγο ζήτησε.